Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και ει και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος τους αλήσαν να δείξας, καταπέψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλανθρωπέ δόξασι. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθο φως του απρόσιτον και κατεύθυνο τα διαβήματα ημών προσεργασίων των εντολών σου, πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Καθίστε παιδιά. Είναι πρώτη μέρα σήμερα, πρώτη φορά το ξεκινάμε αυτό το καινούριο, την καινούργια αυτή σύναξη με τη βοήθεια του Θεού, με την ευχή του Γέροντα. Και είπαμε να είναι κάτι που να είναι αποκλειστικά για τους νέους, για τα παιδιά του λυκείου, τους φοιτητές, για να μπορούμε έτσι πιο άνετα να μιλάμε, να εκφραζόμαστε. Όχι ότι είμαστε αφοριστικοί ή κάνουμε κοινωνικό αποκλεισμό που λένε κάποιοι, οι ρατσιστές. Έτσι. Βλέπετε και ο Χριστός μας δεν ξεχώριζε, όλους τους δεχότανε. Αλλά για λόγους, αν θέλετε, μεθοδολογικούς κάναμε αυτό το χωρισμό από τους μεγαλύτερους. Και θα είναι μια ευκαιρία, νομίζω, για όλους μας άνετα να μιλάμε, να λέμε τις απορίες μας. Εγώ θα έχω κάποιο θέμα έτσι να το δίνω σαν αφορμή, αν θέλετε, για συζήτηση. Και αν έχετε διάθεση και έχετε κάτι στο νου σας, πολύ ευχαρίστως να μου πείτε, να προτείνετε και εσείς θέματα δηλαδή, να συζητάμε εδώ. Πιο πολύ νομίζω έχει αξία να πούμε κάτι πρακτικό και όχι έτσι θεωρητικά πράγματα. Αν και δυστυχώς από την πατρίδα μας λείπει η κατήχηση. Και ο λαός μας είναι πράγματι ακατήχητος, και οι μεγάλοι και οι μικροί, και αγνοούν βασικά πράγματα. Βλέπω στην εξομολόγηση πολλές φορές που οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι θα πει το Πατερημόν. Το στοιχειώδες αυτό, άφησε μην τα οφειλήματα, ως και εμείς αφίεμεν. Του λέω τι θα πει, δεν ξέρουν. Με κοιτάνε. Και είναι μεγάλοι άνθρωποι, 50-60 χρονών. Ενώ το λένε κάθε μέρα, δεν ξέρουν τι λένε. Και αυτό σημαίνει πολύ στοιχειώδης έλλειψη κατήχησης, έλλειψη και της στοιχειώδης κατήχησης. Τώρα τι να πούμε για άξιση στο φως και για θείες ενέργειες, ας πούμε, όταν δεν ξέρουμε τι θα πει συγχώρεση της αμαρτίας μου, όπως και εγώ συγχωρώ τις αμαρτίες του αδερφού μου. Τέλος πάντων, ας το κλείσουμε αυτό σαν παρένθεση, το λέω, για να δούμε ότι υπάρχει ανάγκη όντως να κατηχηθούμε, γιατί ξέρετε, χωρίς κατήχηση δεν μπορεί να σωθείς. Δεν μπορεί να σωθείς, γιατί δεν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις για να σωθείς. Και βλέπετε οι μεγάλοι Άγιοι, Άγιες που γιορτάζουμε σήμερα, για παράδειγμα, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, έδινε τεράστια σημασία στην κατήχηση. Ακόμα και ένας άνθρωπος να ήταν, στη λειτουργία μιλούσε στην Εκκλησία. Υπάρχει μάλιστα ένα περιστατικό που βγήκε να κάνει κήρυγμα. Και του λέει ο διάκος, γέροντα δεν είναι κανένας. Ήταν άλλη διακλησία. Και ήταν έτοιμος να μιλήσει. Του λέει, για κοίτα πίσω από εκείνη την κολόνα. Πράγματι, πίσω από εκείνη την κολόνα ήταν κάποιος που είχε πάει να κλάψει τις αμαρτίες του. Για εκείνο τον ένα έκανε κήρυγμα. Καταλάβατε, είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε το Λόγο του Θεού. Και αυτά που θα ακούσετε εδώ, εγώ θέλω να τα πείτε και στους άλλους. Έτσι, είμαστε μια μικρή ομάδα, μια μικρή μαγιά, αν θέλετε. Όπως είπε ο Χριστός μας, ότι είναι όλη η Εκκλησία, είναι μια μαγιά, μια μικρή ζύμη, η οποία ζυμώνει σιγά σιγά όλο το φύραμα, όλο τον κόσμο. Και αν διαδόθηκε ο Χριστιανισμός σε όλο τον κόσμο,
διαδόθηκε διότι όλοι οι χριστιανοί λειτουργούσαν σαν ζήμη, σαν προζήμη δηλαδή, που ζήμωνε, ο κάθε ένας ζήμωνε το περιβάλλον του. Και έτσι έγινε όλος ο κόσμος χριστιανικός. Σήμερα τίνει όλος ο κόσμος να γίνει αποχριστιανοποιημένος, έτσι, να γίνει άθεος. Να γίνει οτιδήποτε άλλο εκτός από χριστιανοί, έτσι, δωρολάτρες, μουσουλμάνοι, δαιμονολάτρες ουσιαστικά όλοι τείνουμε να γίνουν. Γιατί? Γιατί εμείς οι χριστιανοί δεν λειτουργούμε σαν ζήμη, αλλά πάμε να χάσουμε και τη δική μας τη δύναμη, αν δεν την έχουμε χάσει. Δηλαδή την δύναμη που λέει ο Χριστός που έχει το αλάτι. Αν λέει το αλάτι μορανθεί, εν τίνει αλιστήσεται. Αν το αλάτι δηλαδή πάψει να έχει αυτή την αλιστική ιδιότητα που νοστιμίζει αλλά και συντηρεί το αλάτι, τα τρόφιμα, ποιος θα το αλατίσει το αλάτι? Δεν υπάρχει αλάτι για το αλάτι. Είναι για πέταμα. Είναι για να το πετάξει και να καταπατείται από τους ανθρώπους. Ένα αλάτι άχρηστο δηλαδή. Έτσι είναι και οι χριστιανοί που δεν, ας πούμε, μιλάνε το Λόγο του Θεού στους άλλους. Δεν κάνουν αυτό που λέμε η Αποστολή. Γιατί έχουν χάσει αυτή τη δύναμη. Πολύ, πολύ το φοβάμαι. Δηλαδή δεν το ζούμε το Χριστό, οπότε δεν μιλάμε κιόλας. Μιλάμε για αυτό που ζούμε, έτσι, για αυτό που αγαπάμε. Μιλάς κιόλας. Αν δεν μιλάμε για τον Χριστό, σημαίνει ότι μήπως και δεν το ζούμε και σωστά. Οπότε, γι' αυτό θα πούμε το Λόγο του Θεού, ο οποίος έχει δύναμη, και βλέπετε στην παραβολή του Σπορέως, που λέει ο Χριστός μας ότι μπορεί να καρποφορήσει. Και βέβαια η καρποφορία δεν έρχεται αμέσως, όπως και στον υλικό σπόρο. Παίρνεις τώρα και θερίζεις μετά από 8 μήνες, έτσι και στα πνευματικά. Μην νομίζετε ότι θα μιλήσουμε, ας πούμε, στο περιβάλλον μας και αμέσως θα έχουμε και την ανταπόκριση. Όχι. Μπορεί να αντιμετωπίσεις μια ψυχρότητα. Αυτός είναι ο κανόνας. Αλλά αυτή η ψυχρότητα δεν σημαίνει ότι είναι και απόρριψη. Μπορεί μετά από ένα χρόνο, από 8 μήνες, ξέρω εγώ, να έρθει αυτός και να σου πει: θυμάμαι αυτό που μας είχες πει τότε, και το δούλεψε μέσα του και καρποφόρησε κάποια στιγμή. Οπότε μην διστάζουμε να μιλάμε και στους άλλους το Λόγο του Θεού. Γιατί πρώτα εμάς οφείλει αυτό και μετά, είπαμε, λειτουργεί και σαν ζήμη σε όλο το περιβάλλον. Σήμερα βλέπετε πόσο εχθρικό είναι το περιβάλλον. Οι δημοσιογράφοι κάνουν το παν για να κλείσουν το στόμα της Εκκλησίας. Τώρα που τόλμησε, τόλμησε. Είναι δικαίωμά της. Να πει η ιεραρχία ότι το κράτος πάει να αποχριστιανοποιηθεί και είπε αυτό που είναι ηλίου φαϊνέστερον. Με όλα αυτά που κάνουν, που βγάλουν τα θρησκευτικά από τα σχολεία, τα κάνουν προαιρετικά, που προωθούν την ομοφιλοφιλία, δεν ξέρω αν το μάθετε αυτό. Έτσι, σε δημόσια συζήτηση, ο Πρωθυπουργός μας, με τους νέους, στο διαδίκτυο, ζωντανά, είπε ότι το πρότυπο της συντροφικότητας είναι οι ομοφιλόφιλοι. Και σαν κυβέρνηση θα το προωθήσουμε. Καταλάβατε, αν το λέει αυτό ο Πρωθυπουργός μας, είναι πολύ σοβαρό. Δεν το είπε ένας απλός πολίτης. Και ξέρετε γιατί είναι σοβαρό? Διότι διαστρέφει το λαό. Ο Πρωθυπουργός είναι στην κορφή. Τον βλέπουν όλοι. Και αν ο αρχηγός διαστρέφει τον λαό, μετά έρχεται η οργή του Θεού. Μετά θα περιμένουν, να περιμένουν την οργή του Θεού. Διότι είναι ακριβώς αυτό που έγινε και στην Παλαιά Διαθήκη με τον Αχάβ και τον Ηλία, τον προφήτη Ηλία. Θυμάστε που ο προφήτης Ηλίας ήλεγε τον Αχάβ και του έλεγε. Ο Αχάβ του λέει, γιατί λέει μιλάς? Ήθελε να του πει στο στόμα. Διαστρέφεις το λαό. Και του λέει ο προφήτης Ηλίας, πολύ ωραία, δεν είμαι εγώ που διαστρέφω το λαό, εσύ διαστρέφεις το λαό. Και μετά ακριβώς ήρθαν 3,5 χρόνια αβροχίας. 3,5 χρόνια δεν έβρεξε καθόλου. Για σκεφτείτε, 3,5 χρόνια να μην βρέξει, ξεράθηκαν τα πάντα. Εδώ 2-3 μήνες κάνει να μην βρέξει και υποφέρουμε. Και ήταν ακριβώς μια οργή του Θεού, με πιάνει, όχι ότι ο Θεός τιμωρεί, αλλά ήταν οι συνέπειες της διαστροφής του λαού. Όταν κανείς επιλέγει την αμαρτία σαν τρόπο ζωής και όχι μόνο την επιλέγει, αλλά θέλει να την βραβεύσει κιόλας, να την προβάλλει σαν πρότυπο, έτσι, αυτό είπε ο Πρωθυπουργός, έτσι, ότι είναι πρότυπο η διαστροφή. Τότε είμαστε στο έσχατο βαθμό κακίας, έτσι, στον έσχατο βαθμό αμαρτίας. Άλλο είναι να κάνεις την αμαρτία κρυφά, άλλο είναι να την κάνεις δημόσια
Και άλλο είναι να την κάνεις δημόσια και να θες και να βραβευτείς. Αυτό είναι ο έσχατος βαθμός κακίας. Και εκεί είμαστε τώρα. Και σας τα λέω αυτά γιατί πρέπει να τα ξέρετε. Τα είχα βάλει και στην ιστοσελίδα, μα την παρακολουθείτε θα το είδατε. Και πρέπει να διαμαρτυρηθούμε. Και λυπάμαι δηλαδή που ακόμα δεν είδα διαμαρτυρίες και από την επίσημη εκκλησία. Αλλά ίσως δεν το μάθανε οι άνθρωποι. Οι μεγάλοι, ας πούμε, δεν έχουν και πολύ σχέση με τους υπολογιστές, αλλά εμείς είναι, πρέπει να τα ξέρουμε και να τα παρακολουθείτε τα εκκλησιαστικά, γιατί η εκκλησία είναι η μάνα μας. Και άμα δεν ξέρεις τι κάνουν στη μάνα σου και τι λένε για τη μάνα σου, δεν είσαι παιδί σωστό τότε. Άμα βρίζαν τη μάνα μας, τον πατέρα μας, θα διαμαρτυρόμαστε. Τώρα ας σας πω ένα άλλο. Κυκλοφορεί μια έκθεση στη Θεσσαλονίκη φωτογραφίας με πολύ βλάσιμες εικόνες για τον Χριστό. Και αυτός που την έκανε, το καυχάται κιόλας, γιατί το έκανα επίτηδες για να χτυπήσω την εκκλησία. Το λέει. Και δεν μιλάει κανένας. Λοιπόν. Πού είναι αυτή η πατρίδα? Δεν ξέρω ακριβώς πού είναι, αλλά είναι σε μια γκαλερί. Εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Ναι, σε μια γκαλερί. Αυτό που λέει ότι είναι λοιπόν ο Χριστός. Μπορεί να το λέει και αυτό, δεν ήθελα να δω καν. Υπάρχουν φωτογραφίες και αυτά, δεν θα μιλήσω. Αλλά υπάρχει στο διαδίκτυο αυτή η είδηση και βάλαμε κι εμείς και στη σωσίδια θα δείτε μια διαμαρτυρία εκεί. Δηλαδή βρίζουν τον πατέρα μας, τη μάνα μας, που είναι ο Χριστός μας, η Παναγία μας, η Εκκλησία μας και εμείς είμαστε αδιάφοροι, σφυρίζουμε αδιάφορα δηλαδή. Και όλο αυτό, καταλάβετε, είναι πολύ ευχάριστο. Τόλμησαν οι ιεράρχες μας να πούνε ότι δεν πρέπει τα σκεφτικά να βγουν από τα σχολεία και βγήκαν όλοι οι ψευτοκουλτουριάρδες, οι δημοσιογράφοι, να πούνε ότι δεν έχει λόγο η Εκκλησία για αυτά. Και ότι η Εκκλησία είναι ιερά εξέταση. Θα κάνουν, λέει, ιερά εξέταση στα βιβλία. Όλα τα βιβλία είναι άθλια. Όσοι ασχολείστε λίγο, οι εκπαιδευτικοί που τους έχω εδώ, έρχονται οι άνθρωποι και μου τα λένε, τα βιβλία και το δημοτικό ακόμα και του γυμνασίου είναι πανάθλια. Δηλαδή προβάλλουν ακόμα και την ομοφιλοφιλία και τις ελεύθερες σχέσεις και όλα αυτά. Αν λοιπόν αυτά τα ιδανικά δίνει στα παιδιά, μετά δεν πρέπει να μιλήσει η Εκκλησία. Λοιπόν, τα λέω αυτά έτσι σαν εισαγωγή, γιατί σκεφτόμουν να πούμε μερικά πράγματα για το ποιος είναι ο άνθρωπος. Ποιος είναι ο καταφύσιν άνθρωπος, ποιος είναι ο παραφύσιν άνθρωπος, ο διεφθαρμένος δηλαδή, και ποιος είναι ο υπερφύσιν άνθρωπος, ο Άγιος δηλαδή. Πώς είναι ο άνθρωπος όταν φτιάχτηκε από τον Θεό, πώς καλείται να γίνει μέσα από την Εκκλησία και πώς έχει καταντήσει ο άνθρωπος βγαίνοντας από την Εκκλησία. Και όλα αυτά να τα δούμε με το μάτι ενός σύγχρονου Αγίου, του Γέροντα Πορφύριου, ο οποίος ήξερε πάρα πολύ καλά ποιος είναι ο φυσιολογικός άνθρωπος και ήξερε και τους τρόπους για να θεραπευτεί ο άνθρωπος, ο αμαρτωλός, ο διεστραμμένος. Θα δείτε ότι έχει μία πολύ ορθόδοξη θεώρηση. Παρόλο που ήταν αγράμματος, μόνο την πρώτη δημοτικού, και αυτή δεν είχε τελειώσει όλη, γιατί αρρώστησε ο δάσκαλος, λέει, και δεν πρόλαβε κανένας να φοιτήσει στο σχολείο. Παρόλα αυτά, επειδή είχε αυτό το θείο έρωτα, φωτίστηκε ο νους του και είχε μια φοβερή έφεση για μάθηση. Του δόθηκε από το Θεό να γνωρίζει τα πάντα. Και μέχρι τελευταία στιγμή στη ζωή του είχε αυτό το ενδιαφέρον να μάθει. Και ενώ ήταν σχεδόν πρώτων πυλών του θανάτου, έλεγε στα καλογέρια του, φέρει το λεξικό να δούμε τι σημαίνει αυτή η λέξη. Τι σημαίνει άλλη λέξη, τι σημαίνει αυτό, τι είναι το άλλο. Έψαχνε μέχρι τελευταία στιγμή να μάθει. Γιατί είχε αυτή την καλή ανησυχία να είναι εντάξει απέναντι στο Θεό. Και σου λέει, η Αγία Γραφή λέει αυτή τη λέξη. Τι σημαίνει ακριβώς? Να το ξέρουμε. Διότι η Αγία Γραφή είναι ο οδηγός μας, είναι η ζωή μας. Πιστεύω στο Θεό σημαίνει τον παίρνω σαν οδηγό στη ζωή μου, τον εμπιστεύομαι. Λοιπόν, αν δεν ξέρω τι μου λέει ο Θεός, πώς θα τηρήσω αυτά που λέει? Και έψαχνε μέχρι η τελευταία στιγμή της ζωής του να εξακριβώσει το νόημα της κάθε φράσης που λέει η Αγία Γραφή. Και έβαζε, πώς να σας πω, τα γυαλιά και σε καθηγητές πανεπιστημίου.
Και σε πατριάρχης ακόμα έκανε μάθημα. Δεν ήταν μόνο της χάρης του Θεού δηλαδή, ήταν ακριβώς η μεγάλη του ταπείνωση. Ένας άνθρωπος που θέλει να μαθαίνει είναι ταπεινός. Έρχονται μερικά παιδιά ή ξέρω μερικοί άνθρωποι, ένα-δύο χρόνια σου λέει μετά φεύγουν. Γιατί έφυγες, τα μάθα λέει. Τι έμαθες. Όλη μας η ζωή είναι μάθηση. Και σπουδή και πάλι θα τα μάθουμε. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που διαβίου μαθαίνει. Διαβίου μάθησης που λέει και το Υπουργείο το κάνει τώρα. Υποτίθεται, αλλά τι μάθηση έχει. Ο χριστιανός είναι ο συνεχώς μαθητής του Χριστού. Συνεχώς μαθητεύει στον νόμο του Θεού. Λοιπόν, ο Γέροντας επειδή ήταν πάρα πολύ ταπεινός, είχε μια πολύ βαθιά γνώση του ποιος είναι ο άνθρωπος. Και ξέρετε, είναι πολύ βασικό να ξέρουμε ποιοι είμαστε. Να ξέρουμε σε ποια κατάσταση είμαστε και να ξέρουμε πού πρέπει να πάμε. Γιατί τι σημαίνει σωτηρία? Είναι κάτι αφηρημένο, είναι κάτι τυχαίο? Να ανοίξει ένα παραβάν, ας πούμε, να μπούμε κι εμείς έτσι μέσα, αμαλάχοι? Όχι. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Και είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, έχεις εγγυήσεις από τώρα. Αν το έχεις ή δεν το έχεις. Ή τέλος πάντων έχεις βάσιμες ελπίδες. Και υπάρχουν κριτήρια για να δεις αν όντως είσαι σε αυτή την πορεία τη σωστή ή όχι. Λοιπόν, αυτά σκέφτηκα να δούμε, αν συμφωνείτε κι εσείς. Νομίζω είναι ενδιαφέρον να δούμε με μία λέξη, αυτό το λέμε στη θεολογία, την ανθρωπολογία. Την ανθρωπολογία του Γέροντα Πορφύριου, που είναι ουσιαστικά ανθρωπολογία της Εκκλησίας. Γιατί ό,τι λέει ο Άγιος, ο Γέροντας, συμφωνεί, όπως θα δούμε στη συνέχεια, με αυτά που λέει όλη η Εκκλησία. Οπότε, θα δούμε αφενός με τον άνθρωπο στις διάφορες ιστορικές στιγμές, πριν την πτώση, μετά την πτώση και μετά τη σάρκωση. Και θα δούμε επίσης και ποιες είναι οι προδιαγραφές της σωστής λειτουργίας, για να λειτουργήσουμε σωστά. Και επίσης και ποιος είναι ο προορισμός, που πρέπει να φτάσουμε. Ο Γέροντας έλεγε μία φράση που είναι πολύ χαρακτηριστική. Η αμαρτία, λέει, κάνει τον άνθρωπο πολύ μπερδεμένο ψυχικά. Όταν ο Γέροντας χρησιμοποιεί τη λέξη μπέρδεμα και μπερδεμένος, υπονοούσε εγωισμό. Εγωισμό και υπερηφάνεια. Και η αμαρτία ουσιαστικά είναι μια μεγάλη υπερηφάνεια. Γιατί είναι ένα όχι στον Θεό. Είναι μια ανταρσία στο θέλημα του Θεού. Και βέβαια η πιο μεγάλη αμαρτία είναι αυτή που έκανε ο Σφόρος, διότι το όχι στο Θεό το συνέλαβε μόνος του σαν ιδέα, να κάνει ανταρσία στο Θεό. Ενώ το δικό μας όχι μας το υπέβαλε ο Σατανάς. Δεν το σκεφτήκαμε μόνοι μας, μας το σφύριξε ο Σατανάς και εμείς το αποδεχτήκαμε. Να κάνουμε ανταρσία στον Θεό, έτσι, επανάσταση, για να κερδίσουμε την ισοθεία, αλλά χωρίς τον Θεό, μόνοι μας, με τις δυνάμεις μας. Αυτό είναι η αμαρτία μας. Και η αμαρτία του Σατανά αυτή ήταν, με διαφορά ότι ο Σατανάς την βρήκε μόνος του. Είναι ο εφευρέτης του κακού. Ενώ σε εμάς είναι υποβολημαία η αμαρτία, δηλαδή μας την υπέβαλε, μας την σφύριξε. Γι' αυτό και πιο εύκολα εμείς μπορούμε να θεραπευτούμε. Ενώ ο Σατανάς δεν μπορεί να θεραπευτεί, διότι δεν θέλει. Δεν μπορεί να μετανοήσει, διότι δεν θέλει. Είναι πάρα πολύ εγωιστής. Ο άνθρωπος, αν θελήσει και μπορεί να θελήσει, μετανοεί και σώζεται. Δυστυχώς υπάρχουν και άνθρωποι που δεν θέλουν. Έχουν φτάσει σε επίπεδα δαιμονικά. Και του μιλάς και σου λέει δεν θέλω να μετανοήσω. Δεν θέλει. Ρε παιδί μου, είναι γέρος 90 χρονών. Πες ένα ήμαρτο με παππού. Δεν λέει ήμαρτο. Λέει γιατί να πω ήμαρτο. Και ποιος εσύ που θα μου πεις εμένα να πω ήμαρτο. Καταλάβετε τι μεγάλος εγωισμός υπάρχει από πίσω. Και ποιος εσύ που θα μου μιλήσει για μετάνοια. Σου λέει ο άλλος. Και δεν επιτρέπεται, λέει. Αυτό είναι πολύ
εγωιστικό εκ μέρους σου, να μιλάς στους άλλους για μετάνοια. Ναι, καταλάβατε. Αντί να ταπεινωθεί δηλαδή, ακόμα περισσότερο σκληραίνει ο εγωιστής και ο υπερήφανος άνθρωπος. Ο Θεός κρούει την πόρτα της ψυχής του ανθρώπου, έλεγε ο γέροντας, και αυτό βεβαίως είναι από την Αποκάλυψη, που λέει «Ιδού έστικα επί την θύρα και κρούω». Ποιος το λέει? Χριστός, έτσι. Εγώ, λέει, στέκομαι στην πόρτα και κρούω. Δεν είναι δηλαδή ότι εμείς χτυπάμε στο Χριστό και δεν μας ανοίγει. Προσέξτε. Γιατί ο διάβολος μας το σφυρίζει και αυτό για να μας ρίξει την απογοήτευση. Τι έκανες, σου λέει? Τίποτα δεν έκανες. Τόσο καιρό παλεύεις, πού είναι ο Θεός? Δεν υπάρχει Θεός. Ενώ το ανάποδο συμβαίνει. Δηλαδή ο Χριστός είναι που χτυπάει στην πόρτα σου. Και εσύ δεν του ανοίγεις. Δεν είναι ότι χτυπάμε εμείς. Έστικα επί τη θύρα και κρούω. Και αν της ακούσει μου της φωνής και ανοίξει την θύρα, εισελεύσομαι προς αυτόν και διπνήσομαι ταυτού, και αυτός ακούσει της φωνής μου και ανοίξει τη θύρα, εάν ακούσει, τότε θα διπνήσομαι ταυτού και αυτός μετέ μου. Ο νικών δώσω αυτό καθίσε μετέ μου εν το θρόνο μου. Στέκομαι στην πόρτα και χτυπάω. Εάν κάποιος μου ακούσει τη φωνή και μου ανοίξει την πόρτα, θα μπω μέσα στο σπίτι του και θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου. Και εκείνος που θα νικήσει θα του δώσω να καθίσει μαζί μου στο θρόνο μου. Αυτά τα λέει ο Θεός στην Αποκάλυψη ως υπόσχεση. Όποιος νικήσει θα του δώσω τη χάρη μου, λέει ο Θεός, να καθίσει στο θρόνο μου. Ξέρετε τι μεγάλο πράγμα είναι αυτό? Αυτό ακριβώς είναι ο προορισμός μας. Να καθίσουμε στο θρόνο του Θεού. Αλλά προσέξτε, όχι μόνοι μας. Ο Χριστός θα το δώσει σε αυτόν, λέει, που θα νικήσει. Εννοεί τον κακό εαυτό του, τα πάθη του, την αμαρτία, τον διάβολο, το θάνατο. Και μπορείς όλα αυτά να τα νικήσεις μέσω του Χριστού. Όταν ανοίξεις την πόρτα σου στον Χριστό και τον αφήσεις να εργαστεί μέσα σου. Υπάρχει ένα χαριτωμένο περιστατικό με τον Γέροντα Παΐσιο. Κάποιος τον είχε στριμώξει στη γωνία κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή το λέω λεκτικά. Και του έλεγε: Γέροντα, θέλω να μου πεις τι έκανες για να γίνεις όπως είσαι. Κάτι έκανες, ένα κόλπο έκανες. Τι έκανες? Γελούσε ο Γέροντας Παΐσιος όπως συνήθως. Ρε παιδάκι, δεν έκανα τίποτα, λέει, τι να κάνω. Όχι, λέει, κάτι έκανες, να μου πεις το μυστικό σου. Του λέει, αυτό που έκανε είναι ότι άνοιξε την πόρτα μου και άφησε τον Χριστό να εργαστεί μέσα μου. Δεν έκανε τίποτα άλλο. Αφέθηκα δηλαδή στον Χριστό. Άφησα τον Χριστό να κατεργαστεί το είναι μου, την ψυχή μου και το σώμα. Όλη μου την ύπαρξη. Αυτό είναι η ιστορία. Γιατί λένε πολύ δύσκολο πράγμα, λέει, ο χριστιανισμός, δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο γιατί δεν το κάνεις εσύ, το κάνει ο Χριστός. Εσύ απλώς επιτρέπεις τον Χριστό, και αυτό έχει μια δυσκολία. Ανοίγεις την πόρτα σου δηλαδή. Και έχει δυσκολία μέχρι να πάρεις την απόφαση να ανοίξεις. Να ξεπεράσεις τη ραθυμία σου, την τεμπελιά σου, να πιάσεις το πόμολο, να ανοίξεις την πόρτα, να αφήσεις τον Χριστό να περάσει μέσα σου. Οπότε λέει ο Χριστός πάλι ότι εγώ, λέει, άμα μπω στο σπίτι σου θα πάρω την ποδιά, θα τη ζωστώ και θα σε διακονήσω. Εγώ που υποτίθεται είμαι ο φιλοξενούμενος θα γίνω μετά ο υπηρέτης. Αυτός είναι ο Θεός μας. Αν ο άνθρωπος ανοίξει την πόρτα της καρδιάς του και αποδεχθεί το φως του Χριστού, θεραπεύεται. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Αν σήμερα οι άνθρωποι έχουν τόση κατάθλιψη, τόσο σκοτάδι, τόση θλίψη στη ζωή τους, είναι ακριβώς γιατί είναι στο σκοτάδι. Γιατί δεν ανοίγουν το φως, την πόρτα στο φως. Δεν ανοίγουν. Το φως είναι ο Χριστός. Θέλουμε, δεν θέλουμε, αυτό είναι το φως, τελείως. Εμείς ψάχνουμε αλλού να βρούμε φως, μα δεν είναι αλλού, δεν υπάρχει αλλού. Όσο κλείνεις την πόρτα στο φως, θα είσαι στο σκοτάδι. Θα είσαι στην κατάθλιψη, θα είσαι στο άγχος, θα είσαι στη μαυρίλα. Γι' αυτό ο Γέροντας ήταν πολύ έτσι ξεκάθαρος και απλός, αλλά και σοφός.
Και έλεγε, όποιος λέει δεν θέλει να έχει σχέση με τον Χριστό, θα είναι μέσα στη θλίψη και μέσα στην κατάθλιψη και μέσα στο, στην πρόγευση του θανάτου. Γιατί που γράφουν τα παιδιά πολλές φορές σοφά πράγματα. Και θυμάμαι μια φορά που έχω διαβάσει στο, σε έναν τοίχο, συνήθως δεν διαβάζω, γιατί γράφω και μερικές φωσάσιμα πράγματα, πώς εκείνο μου έπεσε το μάτι μου και έλεγε ότι πεθαίνουμε στα 18, ναι, και μας θάβουν στα 80. Είναι πολύ σοφό αυτό. Πεθαίνουμε στα 18 με τις αρχικές αμαρτίες που συνήθως τότε αρχίζουν έτσι, τις λεγόμενες ολοκληρωμένες σχέσεις, δίνουμε και ωραία ονόματα. Αλλά ουσιαστικά τι είναι, ολοκληρωμένη πορνεία είναι, που είναι ένα θανάσιμο αμάρτημα, έτσι, και σκοτώνει την ψυχή του άλλου. Και μας θάβουν στα 80, μέχρι τα 80 δηλαδή κάνεις μια ζωή που είναι πρόγευση θανάτου. Και μυρίζει θανατήλα. Μπορεί βιολογικά να ζεις, να ζεις, να ζωοδός δηλαδή, να τρως καλά, αλλά είσαι πεθαμένος. Αυτό είναι, όταν ζεις μακριά από τον Χριστό, ζεις το θάνατο, τελείωσε. Η αμαρτία, με έλεγε ο γέροντας, κάνει τον άνθρωπο πολύ μπερδεμένο ψυχικά. Το μπέρδεμα δεν φεύγει με τίποτε. Μόνο με το φως του Χριστού γίνεται το ξεμπέρδεμα. Απλά και σταράτα, έτσι. Μην ψάχνεις ούτε ψυχολόγους, ούτε... Έτσι, Δημήτρη, δεν έχω τίποτα με τους ψυχολόγους και τους ψυχιάτρους, αλλά είναι παραπλανητική όρη. Έτσι, ψυχολογία. Γιατί πολλές φορές και οι ίδιοι οι ψυχολόγοι δεν παραδέχονται την ύπαρξη της ψυχής, έτσι δεν είναι, και οι ψυχίατροι. Και σου λέει δεν υπάρχει ψυχή. Τότε γιατί σε λένε ψυχολόγο ρε φίλε και ψυχίατρο? Πρέπει να αλλάξει όνομα. Στοιχειώδη συνέπεια το απαιτεί αυτό. Πώς θεραπεύεις κάτι που δεν υπάρχει? Ή αν πούν ότι υπάρχει δεν ξέρουν τι είναι. Ρώτησε ένα ψυχίατρο, ένα ψυχολόγος, πει τι είναι ψυχή. Αν δεν έχει μελετήσει τους πατέρες δεν ξέρει να σου πει. Ή λένε κάτι πολύ περιφερειακό, κάτι περιγραφικό, το οποίο δεν είναι η ψυχή, είναι η εκδηλώση της ψυχής. Αλλά τι είναι στην ουσία η ψυχή, κανένας δεν ξέρει, μόνο η Εκκλησία ξέρει. Γι' αυτό λέει ο Γέροντας, μόνο με το φως του Χριστού για το ξεμπέρδεμα. Γιατί μόνο ο Χριστός μπορεί να ξεμπερδέψει μια ψυχή μπερδεμένη. Την πρώτη κίνηση την κάνει ο Χριστός. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, έτσι, ο Χριστός έρχεται και χτυπάει την πόρτα. Γι' αυτό είναι άτοπο αυτό που λένε κάποιοι ότι τι θα γίνει με τους μουσουλμάνους, τι θα γίνει με τους ανατολικούς λαούς, με τις ανατολικές θρησκείες, τα εκατομμύρια των ανθρώπων που είναι στις ανατολικές θρησκείες. Λέει, αυτοί δεν είναι αδικημένοι. Γιατί είναι αδικημένοι? Σε αυτούς δεν χτυπάει ο Χριστός? Εδώ αυτό λέει. Έστικα επί τη θέα και κρούω. Σε ποιους κρούει? Κρούει μόνο στους Ορθοδόξους Έλληνες ή μόνο στους... Σε ποιους? Στους λεγόμενους Χριστιανούς? Όχι, σε όλους κρούει. Δεν λέει ότι κρούει σε ορισμένους. Κρούει σε όλους. Πώς κρούει ξέρει εκείνος. Και με μία... έναν νυγμό της συνείδησης, με μία... με έναν έλεγχο που όλοι οι άνθρωποι έχουν. Μια ενοχή που το λέμε. Είναι κρούση Θεού αυτό το πράγμα. Και όλοι έχουν μέσα στη συνείδησή τους τη φωνή που τους λέει, ξέρεις, η έκτρωση είναι φόνος, ας πούμε, έτσι. Ή το να πάρεις τη γυναίκα του άλλου είναι αδικία. Να κάνεις μοιχεία, υπορνεία. Το ξέρουν πολύ καλά, όλοι οι λαοί το ξέρουν. Που σημαίνει ο Χριστός κρούει σε όλους. Αλλά τι γίνεται, δεν το κάνουν. Επιλέγουν να μην ανοίξουν την πόρτα, πολύ απλά. Γι' αυτό είναι μακριά από τον Χριστό, πολύ απλά. Δεν είναι ότι είναι αδικημένοι. Δεν θέλουν να έχουν σχέση με τον Χριστό. Γιατί εμείς που είμαστε ευαισθημένοι θέλουμε να έχουμε. Εμείς είμαστε πρώτοι. Και στις εκτρώσεις και στη διαφθορά. Που υποτίθεται ότι είμαστε και με το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Το έχουμε μένα, αλλά το έχουμε ανενεργό. Οπότε είμαστε χειρότεροι και από αυτούς που δεν το πήραν καν. Και μην έχουμε την ψευδέστηση ότι εμείς θα σωθούμε, ας πούμε, επειδή βαπτιστήκαμε. Γιατί ο Χριστός είπε, ο πιστεύσας και βαπτιστής. Που σημαίνει έχεις εμπιστοσύνη στον Χριστό, που σημαίνει τον έχεις εμπιστευτεί, τον έχεις πάρει σαν οδηγό στη ζωή σου και τηρείς αυτά που λέει. Και επομένως έχει θεραπευτεί η ψυχή σου. Τότε σώζεσαι. Γιατί ακόμα ξέρετε και η τήρηση των εντολών
αυτή καθεαυτή δεν βοηθάει αν ο άνθρωπος δεν ολοκληρωθεί, δηλαδή δεν φτάσει στη θεραπεία. Να φτάσει στην υγεία, σε αυτό που λέει ο Απόστολος, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Δεν είναι απλώς να τηρήσεις κάποιες εξωτερικές, ας πούμε, εντολές. Αλλά η όλος ο άνθρωπος, η όλη, ας πούμε, η ύπαρξη να θεραπευτεί. Λέει, ας πούμε, ο Χριστός, να έχουμε αγνότητα, καθαρότητα, έτσι. Είναι ζητούμενο αυτό. Το λέει. Να έχεις καθαρά, όχι μόνο το σώμα σου, αλλά και την καρδιά σου και τα μάτια σου και όλα. Άμα δεις πονηρά, λέει, κάνεις μοιχεία με την καρδιά σου. Αυτό τι σημαίνει. Σου λέει ο άλλος, έχω παρθενία, επειδή δεν έχει πάει μια γυναίκα. Κι όμως, δεν είναι παρθένος. Γιατί δεν είναι παρθένος με τα μάτια. Έτσι, μολύνει τα μάτια του. Δεν είναι παρθένος με τη φαντασία του, με τη σκέψη του, με το νου του. Γι' αυτό και οι μεγάλοι Άγιοι λέγανε, και γυναίκα δεν ξέρω και παρθένος δεν είμαι όμως. Το ομολογούσαν οι Άγιοι. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι μια εξωτερική μόνο καθαρότητα και αγνότητα, αλλά μια ολοκληρωτική θεραπεία όλης της ύπαρξής μας, που να μην ρέπει προς την πονηρία και προς την ακαθαρσία της αρχική, όλος άνθρωπος. Την πρώτη κίνηση λοιπόν την κάνει ο Χριστός. Δεύτε πρόσμοι, πάντες οικοποιώντες και αποφορτισμένοι. Ο Χριστός μας καλεί. Μετά εμείς οι άνθρωποι αποδεχόμαστε αυτό το φως με την αγαθή μας προαίρεση. Δείχνουμε την αγαθή μας προαίρεση, την εκφράζουμε με την αγάπη μας απέναντί του, με την προσευχή και με τα μυστήρια. Να τώρα, πώς δείχνεις την αγάπη σου, πώς δείχνεις την καλή σου διάθεση. Τι όλοι λέμε, καλή ψυχή ο ένας, καλή ψυχή ο άλλος, καλή διάθεση λέμε. Πώς φαίνεται η καλή διάθεση, πώς φαίνεται. Πρέπει να υπάρχουν κάποια ντοκουμέντα, έτσι, κάποια τεκμήρια που να αποδεικνύουν την καλή διάθεση που έχεις. Πολλοί λένε, ξέρεις, εγώ τον Θεό τον έχω πολύ ψηλά. Και άμα δεις τη ζωή τους, θα δεις ότι δεν τηρούν τίποτα. Οι βασικά θεμελιώδη, ας πούμε, αιτήματα δεν τα τηρούν. Την εκφράζουμε λοιπόν την προαίρεσή μας με την αγάπη μας, που σημαίνει καρδιά, με την προσευχή μας, που σημαίνει και νους και διάνοια, η σκέψη μας δηλαδή, και με τα μυστήρια. Δηλαδή, ζω την ζωή της Εκκλησίας. Γιατί η Εκκλησία είναι ακριβώς ο τόπος όπου γίνονται τα μυστήρια. Και η συμμετοχή στα μυστήρια αποδεικνύει την προαίρεση. Πού είναι αυτοί που λένε ότι ξέρεις, εγώ δεν. Το Χριστό τον πιστεύω, αλλά την Εκκλησία δεν την πιστεύω. Εδώ άρα είσαι off. Άρα δεν αγαπάς το Χριστό. Ή που λένε, εγώ τη βρίσκω λέει μόνος μου, πάω στα εξοπλίσια και εκεί διαβάζω προσευχές, αλλά στην Εκκλησία δεν μπορώ να πάω με τις παπάδες και με αυτά που κάνουν. Το βρήκαμε τώρα, πρόφαση. Ο Γέροντας είχε μία πολύ μεγάλη σοφία και έλεγε, έκανε μία πολύ λεπτή παρατήρηση. Για να κάνουμε το καλό, πρέπει, λέει, πρώτα να το επιθυμήσουμε και να το αγαπήσουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έρχονται, ας πούμε, νέα παιδιά, ξομολογούνται, σου λένε τις αμαρτίες σου κλπ. Και σου ξανάρχουν και ξαναλένε πάλι τα ίδια και πάλι τα ίδια και πάλι τα ίδια. Και λες, γιατί δεν διορθώνεται. Η απάντηση είναι εδώ. Γιατί δεν θέλει. Στο βάθος δεν θέλει. Γιατί για να κάνεις το καλό πρέπει να το θελήσεις. Να το επιθυμήσεις δηλαδή, να το αγαπήσεις το καλό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για να κάνουμε το καλό πρέπει πρώτα να το επιθυμήσουμε και να το αγαπήσουμε. Μπορεί να ξεμολογιέσαι, αλλά στο βάθος να μην θέλεις να θεραπευτείς. Και απόδειξη είναι αυτό που σας έλεγε την άλλη φορά, έτσι. Έπεσα μια φορά. Θα πάω να ξεμολογηθώ. Εντάξει.
Μέχρι να εξομολογηθώ όμως, αφού έπεσα, ξαναπέσω. Αυτό τι δείχνει? Ότι δεν μετανοείς ουσιαστικά, έτσι. Ουσιαστικά τι θέλεις την αμαρτία. Απλώς θέλεις και λίγο να είσαι τακτοποιημένη την είδησή σου κάπως, ας πούμε. Αλλά ουσιαστικά τι θέλεις. Την επιθυμείς. Γι' αυτό και την ξανακάνεις. Και όσο την κάνεις, τόσο εδραιώνεται μέσα σου και τόσο πιο δύσκολα την κόβεις μετά. Το κάθε καλό, όπως λέμε και στη Θεία Λειτουργία, είναι άνωθεν καταβαίνον, εκ του Πατρός των Φώτων. Αλλά για να το κάνουμε δικό μας, ο Θεός στέλνει τη χάρη Του σε όλο τον κόσμο. Εκχαίει, βρέχει το έλεος Του. Αλλά θα πρέπει αυτό το έλεος να το πάρεις μέσα σου, να το κάνεις δικό σου, προσωπικά δικό σου. Για να το κάνεις προσωπικά δικό σου, θα πρέπει να το θελήσεις ελεύθερα και να το αγαπήσεις αυτό το καλό, αυτή τη χάρη του Θεού. Καταλάβατε? Δεν είναι αρκετό, ας πούμε, να πάμε στη λειτουργία. Θα πρέπει να έχεις και προσωπική συμμετοχή, όχι απλώς να κουβαλήσεις το σώμα σου. Έλεγα προηγουμένως στα παιδιά μια ιστορία που έγινε στο Άγιο Όρος με έναν παπά διορατικό, ο οποίος θυμίαζε τους πατέρες εκεί και ένα προϊστάμενο δεν τον θυμίαζε. Και παρεξηγήθηκε ο προϊστάμενος και του λέει: «Γιατί, παπά, εμένα δεν με θυμίασες?» Λέει: «Δεν σε είδα». «Πώς δεν με είδες?» Λέει: «Δύο μέτρες άνθρωπος μπροστά μου πέρασες, δεν με είδες?» «Όχι», λέει, «δεν σε είδα». «Δεν ήσουν». «Πώς δεν ήμουν?» Του λένε οι άλλοι: «Κοίτα, ο παπάς είναι διορατικός. Μην του πας κόντρα πολύ». Σκέφτηκε και λέει: «Πράγματι έχει δίκιο ο παπάς, δεν ήμουν. Ήμουνα στο μετόχι». Δηλαδή ο νους του εκείνη την ώρα ήταν στο μετόχι, δεν ήταν στο μοναστήρι μέσα. Δεν ήταν στη λειτουργία. Καταλάβατε? Δηλαδή δεν είχε προσωπική συμμετοχή στο μυστήριο. Ενώ εκχέει ο Θεός τη χάρη του, έρχεται ο λιβανωτός, ας πούμε, δεν σε αγγίζει. Καταλάβατε? Γιατί δεν θέλεις. Και απ' την άλλη υπάρχει το αντίθετο, το περιστατικό με τον Άγιο Νεκτάριο. Μια κοπελίτσα που είχε πάει να γίνει μοναχή και τη στέλνει στο βουνό να φυλάει πρόβατα. Και η καημένη ένα μήνα, δύο μήνες είχε λογισμούς. Πάει στον Άγιο, λέει: «Γέροντα, εγώ για καλόγριο ήρθα να γίνω, για τσομπάνισα. Εδώ κάθε μέρα στο βουνό είμαι, ας πούμε. Οι αδερφές καλά ψέλνουν στην εκκλησία, κάνουν τις ακολουθήσεις. Εγώ είμαι συνέχεια στο μοναστή στο βουνό». Λέει: «Τι γίνεται?» «Παιδί μου», λέει, «κάθε φορά που λιβανίζω, που θυμιάζω, σε βλέπω. Είσαι στη θέση σου». «Πώς είμαι στη θέση μου, Γέροντα?» «Εγώ είμαι στο βουνό». «Όχι», λέει, «εκεί είσαι». Γιατί ο νους ήταν στην ακολουθία. Ήταν στην προσευχή. Καταλάβατε? Δεν έχει σημασία λοιπόν πού είναι το σώμα μας τόσο όσο πού είναι ο νους μας. Ο Γιώργος έλεγε: «Ο Θεός έκανε τον άνθρωπο να ζητάει μόνος του να γίνει καλός. Να το επιθυμεί μόνος του και να γίνεται τρόπον τεινά σαν δικό του το κατόρθωμα». Ενώ ο Θεός είναι που κάνει τα πάντα, χωρίς εμού, λέει, ουδήναστε πίν ουδέν. Όμως έχει κάνει έτσι τον άνθρωπο ώστε να εξαρτώνται κατά κάποιο τρόπο και όλα από τον άνθρωπο. Και αν δεν θέλει ο άνθρωπος, δεν γίνεται τίποτα. Γι' αυτό βλέπετε είναι φοβερό το όχι που μπορεί να πει ο άνθρωπος στον Θεό. Γιατί αν πεις όχι στον Θεό, δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα. Όλος ο κόσμος να προσεύχεται για σένα και ο Θεός ακόμα δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Γιατί σέβεται ακριβώς το όχι, αυτή είναι ελευθερία. Μας έχει κάνει έτσι ώστε μόνοι μας να θέλουμε να γίνουμε καλοί και να είναι σαν δικό μας το κατόρθωμα, κατά κάποιο τρόπο. Ενώ στην πραγματικότητα προέρχεται από τη χάρη του Θεού. Έρχεται πρώτα στο σημείο να το θέλει, να το αγαπάει, να το επιθυμεί και κατόπιν έρχεται η Θεία Χάρη και το κατορθώνει. Βλέπετε? Επομένως, ο άνθρωπος είναι το κλειδί και πρέπει να πιστεί το Άγιο Πνεύμα να έρθει να μας βοηθήσει. Και πώς το πείθουμε? Όταν ελεύθερα εμείς ποθήσουμε αυτή την έλευση του Άγιου Πνεύματος, αυτή τη Θεία Χάρη. Γι' αυτό θυμάμαι εδώ και τον Γέροντα Ευθύμιο
έναν διοχριστό σαλό στο Άγιο Όρος που έχουμε αυτό το βουλιαράκι, θα το έχετε δει, ένας από τους τελευταίους, ο οποίος έλεγε ο καημένος με όλη του τη δύναμη, «Πάτρε μου», έλεγε, «προαίρεση, προαίρεση να έχουμε». Αρετή δεν μπορούμε να έχουμε, τίποτα καλό δεν μπορούμε να έχουμε, προαίρεση μπορούμε να έχουμε. Δηλαδή να θέλουμε τον Θεό, να λαχταράμε τον Θεό. Και αυτό ακριβώς είναι που τραβάει τη χάρη. Και έχει τη χάρη μετά και κάνει τα υπόλοιπα. Αλλά την προαίρεση πρέπει να την βάλεις εσύ. Να θελήσεις δηλαδή να είσαι με τον Θεό. Μέχρι εδώ νομίζω να μην πούμε περισσότερα. Έτσι και κουραστείτε. Και αν θέλετε να κουβεντιάσουμε κάτι για λίγη ώρα, θα βάλουμε εδώ μια άνω τελεία. Αυτά έτσι σαν εισαγωγή. Και πρώτον Θεός θα πούμε και άλλα έτσι εισαγωγικά και την επόμενη φορά πριν πούμε στα καθέ αυτά. Θα ρωτήσω κάτι άσχετα από το θέμα. Ευχαριστούμε. Έχει βγάλει ένα ανακοίνωση η Εκκλησία της Κρήτης και αναφέρνει μέσα δύο γραμμές από το Γέροντα Πορφύριο. Το έχετε υπόψη? Ναι, για το 666 και τις ταυτότητες. Για το θέμα της κάρτας. Ναι. Αυτό, εντάξει, μου φάνηκε παράξενο το ότι απομονώνουν δύο λέξεις από το Γέροντα Πορφύριο και τον κάνουν σημαία στο να μην αντιδράσει ο κόσμος της Κρήτης. Αν μπορείτε να σας πείτε δύο λόγια γι' αυτό. Τι να πούμε. Για το θέμα της κάρτας εμάς, ποια πρέπει να είναι η θέση μας? Η θέση μας θα πρέπει να είναι αυτό που θα πάρει η Εκκλησία. Δηλαδή θα περιμένουμε τι θα πει η Εκκλησία. Και ήδη έχει αναθέσει η Σύνοδος σε μια επιτροπή να το ερευνήσει αυτό το θέμα. Έτσι. Ποια είναι όμως η Εκκλησία, όταν λέμε Εκκλησία, όχι σαν σώμα Εκκλησίας, σαν ιεραρχία, ναι, για να ξεχωρίσουμε λίγο αυτά τα δυο. Αν η ιεραρχία πει κάτι λάθος, που δεν ήταν η πρώτη φορά που λέει κάτι λάθος, εμείς δηλαδή θα πρέπει να το ακολουθήσουμε αυτό το πράγμα? Όχι, όχι. Φυσικά όχι. Αλλά θα φανεί αυτό από την ευρύτερη, ας πούμε, η Εκκλησία, πες το έτσι, που είμαστε όλοι οι πίστοι. Γιατί όλοι είμαστε υπεύθυνοι, όλοι είμαστε Εκκλησία, έτσι. Και αυτή η Επιτροπή όντως μπορεί να κάνει και λάθος, έτσι. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα κάνει λάθος, γιατί είναι σωστοί άνθρωποι και θα ορθοτομήσουν, έτσι. Ναι. Σκέφτομαι κάθε φορά που έκανε κάποιο θαύμα, θεράπευε κάποιον άνθρωπο Χριστός, τι έλεγε, πήγαινε και μην ξαναμαρτήσεις. Μάλιστα. Αυτό είναι δυνατό, γίνεται. Με τη χάρη του Θεού είναι. Βέβαια. Να έχεις προαίρεση να μην αμαρτήσεις. Βέβαια. Να έχεις απόφαση, καλύτερα να πεθάνεις παρά να ξαναμαρτήσεις. Ναι. Νομίζω, Πάτερ, στην ευχή που μας διαβάζεται μετά την εξομολόγηση, κάποια λόγια δίνουν τη δύναμη, πήγαινε και μην ξαναμαρτήσεις. Αλλά δεν του δίνουμε σημασία. Βέβαια. Κάπου εκεί το λέει. Βέβαια. Μα και η Αγία Γραφή το λέει. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος το λέει, ότι με τη χάρη του Θεού δεν θα αμαρτήσουμε. Μόνοι μας δεν μπορούμε, αλλά με τη χάρη του Θεού μπορούμε. Και αυτό είναι το φυσιολογικό μας, ξέρετε. Το φυσιολογικό μας είναι να μην αμαρτάνουμε. Σήμερα έχουμε φτάσει και σε αυτή τη διαστροφή να λέμε ότι δεν γίνεται να μην αμαρτήσεις. Όχι, είναι λάθος αυτό. Γίνεται. Αλλά όχι μόνοι μας, με τη χάρη του Θεού. Όταν είσαι μέσα στη χάρη του Θεού, με την αγάπη στον Θεό, με τη συμμετοχή στα μυστήρια, όπως έλεγε εδώ ο Γέροντας, με την υπακοή στο πνευματικό, με την αγάπη στον Θεό, γίνεται. Και να σας πω και κάτι ακόμα, είναι και πολύ λίγο. Πρέπει να πάμε ακόμα πιο πάνω. Όχι απλώς στο μηδέν, στο να μην αμαρτάνεις. Αυτό είναι το καταφύση, το φυσιολογικό. Πρέπει να πάμε στο υπερφύση. Δηλαδή να φτάσουμε σιγά σιγά να ομοιωθούμε με τον Θεό στη θέωση. Πώς θα γίνει? Με την Εκκλησία, μέσα στην Εκκλησία, ζώντας μέσα στην Εκκλησία,
Μπαίνεις στη μέθοδο, ναι, με τη χάρη του Θεού. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αμαρτάνουμε. Αυτό σας είπα, ναι. Κάνουμε την προαίρεση, αυτό που είπες. Να θελήσεις, να θελήσεις. Γι' αυτό θα δείτε το γέροντα αργότερα, που έλεγε λαχτάρα. Στην προσευχή να έχεις λαχτάρα. Μπορεί να μην κάνεις πολλή ώρα, αλλά τη λίγη ώρα που θα κάνεις να έχεις λαχτάρα, να έχεις πόθο. Αυτό που κάνεις. Να πας μόλις σου την ορμή, μόλις σου την βούληση, μόλις σου την επιθυμητική δύναμη δηλαδή, στον Θεό. Αυτό έχει αξία. Πας ξέψυχα εκεί πέρα, οπότε τι να πάρεις μετά. Σκέψου να πας, ας πούμε, σε έναν υπουργό και να παίζεις με το ηλεκτρονικό σου που είσαι στον υπουργό και να του μιλάς κιόλας. Κάπως έτσι κάνουμε και με τη Θεία Λειτουργία, ξέρω, με την προσευχή πολλές φορές. Ο νους μας είναι αλλού. Ναι. Είναι προτιμότερο να κάνουμε 5 λεπτά προσευχή, παραδείγματος χάρη, με λαχτάρα, παρά 25 με το ζόρι. Φυσικά, ναι. Βέβαια. Βέβαια. Η ποιότητα έχει σημασία. Αλλά και η ποσότητα έχει σημασία, διότι φέρνει την ποιότητα. Γιατί μερικοί σου λένε, δεν γίνεται τίποτα, τα παρατά. Όχι, να μην τα παρατήσεις, να επιμείνεις. Μέχρι να επιτύχεις ποιοτική προσευχή. Και για να επιτύχεις θέλει και ποσότητα. Θέλει. Άμα επιμείνεις και βάλεις προαίρεση, όσο και χαμός να γίνεται στο νου σου, κάποια στιγμή θα καθαρίσει. Αλλά θέλει ώρα. Ζητείτε πρώτα τη βασιλεία των ουρανών και τη δικαιοσύνη και πάντα προστεθήσονται. Δεν είναι μόνο, νομίζω, για τα υλικά αγαθά που το λέει, το λέει για όλα και για τα πνευματικά. Βέβαια. Για όλα θα μας τα δώσει. Πρώτο να ζητάμε τη βασιλεία των ουρανών. Έτσι. Και τα υπόλοιπα θα έρθουν. Φυσικά. Για όλα. Μα τελικά ο Θεός τα κάνει όλα, είπαμε. Εμείς βάζουμε την προαίρεση. Την επιθυμία δηλαδή και την αγάπη για το καλό, για τον Θεό. Εντάξει, να κάνουμε, θες να πεις με τη λέγη, ναι. Είχατε πει στην αρχή πόσο να αγαπάμε τον Θεό, να μιλάμε γι' αυτό. Αλλά σκέφτομαι μήπως δεν ξέρουμε κι εμείς ήδη πώς θα μιλήσουμε ή κάποιες φορές οι άλλοι περιφρονήσουν αυτό που θα πούμε ή το ερωνευτούν και έχουμε κι εμείς ευθύνη γι' αυτό. Ναι, όντως δεν ξέρουμε, γι' αυτό πρέπει να μάθουμε. Είναι καλύτερο, ας πούμε, να μην το πούμε, εάν δεν είσαι απόλυτα βέβαιος, ναι. Αλλά σιγά σιγά θα δείτε ότι μπορούμε να πούμε. Γι' αυτό και κάνουμε και την κατήχηση. Είμαστε τελείως ακατήχητοι, όντως. Και σου λέει άλλος μια κουβέντα και μπερδεύεσαι και λες, μπορείς και έχει και δίκιο. Ναι. Μπερδεύεσαι. Βγαίνουμε για μαλλί και βγαίνουμε κουρεμένοι. Βγαίνουμε σε πειρασμό. Ναι, ακριβώς, γιατί και εμείς σκεφτόμαστε όπως αυτοί πολλές φορές, κοσμικά δηλαδή. Και σου λέει μια κουβέντα και σε τουμπάρει. Ενώ είναι μια μπαρούφα, ένα τίποτα. Και δεν το παθαίνετε εσείς, το παθαίνουν και οι φοιτητές της θεολογίας, ας πούμε. Μας έλεγε ο καθηγητής έτσι. Έρχονται, λέει, σε μένα, τους εξηγώ, ας πούμε. Το δέχονται, το καταλαβαίνουν. Πάνε στον άλλον καθηγητή, τους λέει τα ανάποδα. Τους τα εξηγεί. Τον παραδέχονται και εκείνο. Μα λέει, πού γίνεται. Κάποιος πρέπει να έχει δει λάθος. Ξαναπάνε στον προηγούμενο καθηγητή, λέει, μου είπε αυτό, ναι, σου είπε αυτό, αλλά είναι κουταμάρα, δεν το κατάλαβες. Του λέω, ξαναεξηγεί. Φεύγει λοιπόν, το κατάλαβε. Πάει στον άλλο, πάλι ανατροπή. Ξαναγυρνάει, λέει, δεν γίνεται. Δεν έχεις κριτήρια. Δεν έχεις. Νερό είναι. Σημαίνει δεν έχεις βάση. Δεν έχεις κριτήρια. Και αυτό είναι το μεγάλο έλλειμμα στην εποχή μας. Έτσι, δεν έχουμε κριτήρια. Για να κρίνεις κάτι αν είναι σωστό ή όχι. Για να καταλάβεις ποιος έχει δίκιο, πρέπει να έχεις κριτήρια. Έτσι. Ποιο θα πάρεις σαν κριτήριο. Τι λέει η κοινή γνώμη, τι λένε οι φιλόσοφοι, τι λέει ο πρωθυπουργός, τι λέει εσύ. Εγώ νομίζω ότι όλο αυτό ακούς. Έτσι πρέπει να κάνει ο δεσπότης, έτσι πρέπει να κάνει ο πατριάρχης. Και ποιος είσαι. Και πού ξέρουμε ότι αυτά που νομίζεις εσύ είναι τα σωστά. Έτσι. Το βασικό έλλειμμα είναι αυτό, δεν έχουμε κριτήρια. Και τα κριτήρια είναι ένα. Το κριτήριο είναι ένα, η Ιερά Παράδοση. Αλλά άμα δεν την ξέρεις, γι' αυτό γίνεται η κατήγηση. Έτσι, να μάθουμε τι πιστεύουμε, τι λέει το Ευαγγέλιο, τι λένε οι Άγιοι Πατέρες που ερμηνεύουν το Ευαγγέλιο. Ένα έμμεσο κριτήριο σε αυτό που είπατε, Πάτερ, ότι οι δύο καθηγητές της φιλολογικής λέγουν αντιφατικά πράγματα, δεν είναι να διερευνήσουν τον βίο των δύο καθηγητών για να δουν ποιος είναι. Είναι και αυτό.
Είναι και αυτό. Αλλά αν έχεις ξεκαθαρίσει μέσα σου τα κριτήρια, ξέρεις τα κλειδιά, το βλέπεις, πανεύκολα το βλέπεις. Ποιος έχει σωστό και ποιος έχει λάθος. Να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα του Θεού και Αιώ και Σώνα στην Όνα. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Ο Θεός μαζί σας. Ευχαριστώ.